Ja, guten Morgen hier bei Bild Live und wir beginnen mit folgender Breaking News. Zwei Eurofighter der deutschen Bundeswehr haben ein russisches Aufklärungsflugzeug von der Insel Rügen abgedrängt. Αερομαχίες πάνω από το γερμανικό αέριο χώρο ευτυχώς χωρίς ατύχημα, το οποίο αν γινόταν κανένας δεν ξέρει πώς θα ήταν το σημερινό πρωινό στην κεντρική Ευρώπη. Η Μόσχα δείχνει να μην αγχώνεται για τα όσα ενδεχομένως να γίνουν, αψηφώντας τους κινδύνους και παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο τόσο της Γερμανίας όσο και σκανδιναβικών χωρών που είτε συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ είτε βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην ένταξη. Η Μόσχα συνεχίζει την ίδια ώρα τις διπλωματικές απειλές προς τη Σουηδία και τη Φιλανδία, οι οποίες επεξεργάζονται τα επόμενα τους βήματα, μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πάντως, επί του παρόντος δεν έχουν πάρει τελική απόφαση, αν και όπως εξήγησαν σήμερα οι ηγέτες των δύο χωρών σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, ο προσανατολισμός είναι ξεκάθαρα δυτικός. Claims the right to dictate the choices of others, NATO's open door policy is even more important for us all. Analysis include future international defense partnerships for Sweden and including a discussion on NATO, and all options are on the table. Δεν λέει να κοπάσει την ίδια ώρα ο διπλωματικός πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ισραήλ, ο οποίος άρχισε με τη δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή. Η Μόσχα επανέρχεται σήμερα και απαντά στον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος μίλησε για ένα ασυγχώρητο σκάνδαλο. Εφιστούμε την προσοχή στις ανιστόρητες δηλώσεις του επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος γνωρίζει καλά την πορεία της σημερινής Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κιεβό. Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Η Ρωσία φροντίζει τόσο στην πράξη όσο και δια του λόγου να δείχνει ότι τα σχέδιά της δεν έχουν ούτε όριο ούτε περιορίζονται ανάλογα με την αντίδραση της Δύσης. А что будет после слов Бориса Джонсона об ответном ударе по России? Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο οποίος ακόμη και μέσα στη χώρα του χαρακτηρίζεται ως το τηλεοπτικό φερέφωνο του Πούτιν, ρωτάει τη Βρετανία αν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της στάσης της στο Ουκρανικό. Και αφού θέτει το ερώτημα, το απαντά μόνος του. Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. И Британия апанда. He listens just to sycophants. And when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. Στα πλάνα της Μόσχας δεν βρίσκεται μόνο το έδαφος της Ουκρανίας, αφού ενδέχεται να γίνει δημοψήφισμα για προσάρτηση στην κατεχόμενη μολδαβική υπερνηστερία. Οι πληροφορίες των Αμερικανών λένε ότι η λεγόμενη κυβέρνηση της περιοχής προωθεί ένα δημοψήφισμα για ένωση με τη Ρωσία. Ένα σενάριο το οποίο, αν προσπαθήσει να αποτρέψει η Μολδαβία, θα έχει ως αποτέλεσμα τη στρατιωτική επέμβαση της Μόσχας. Putin, I think, much as we saw in the 1930s, views his neighbors as less than themselves. Some people to be subjugated and conquered. He arrogates to himself the right to remake his borders anytime he wants. Κάποιες από τις κινήσεις της Μόσχας αποκρυπτογραφούνται την ίδια ώρα από δυτικούς γεωπολιτικούς αναλυτές ως ένα σχέδιο προσάρτησης περιοχών μέσα στην Ουκρανία. Η Μόσχα θα διεξάγει δημοψηφίσματα για προσάρτηση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνεσκ και του Λουχάνσκ. Δημοψηφίσματα τα οποία λογικά θα κερδίσει η ρωσική πλευρά. Πάμε να δούμε το λόγο που θα γίνει αυτό. Στην τελευταία επίσημη απογραφή, οι ρωσόφωνοι στις δύο περιφέρειες ήταν το 39% του συνολικού πληθυσμού. Μετά από 2,5 μήνες στρατιωτικών επιθέσεων, υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ρωσόφωνων ανέβηκε πάνω από το 60%, αφού από τον Ντονμπάς έφυγαν χιλιάδες Ουκρανοί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η Μόσχα φαίνεται να ψήνει σε μεταγενέστερο στάδιο, παρόμοια δημοψηφίσματα και σε άλλες περιοχές. Η αρχή φαίνεται ότι θα γίνει με την ισοπεδωμένη Μαριούπολη, στην οποία ζουν σήμερα μόνο ρωσόφωνοι, ενώ στα μέσα πλάνα της Ρωσίας είναι μεταξύ άλλων η Μελιτούπολη, το Χένιτσεκ και βεβαίως η Χερσόνα.